πολιτικό ατού, σαν μέσο πίεσης. Λέτε ότι όχι, εμείς με άλλους τρόπους θα ζητήσουμε, θα παλέψουμε και θα απαιτήσουμε και θα καταφέρουμε. Με διεθνή διπλωματία και μάλιστα πολυδιάστατη, και κρατήστε το αυτό, και επίκεντρο τη Βουλή. Αυτό. Όμως, και μας είπατε και το άλλο, ότι εάν δεν έχουμε συμφωνία, που όλοι επιθυμούν, είδατε και δημοσκοπήσεις, τα πράγματα σκληραίνουν και τα περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά. Και εκεί πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση. Εργαζόμαστε για να υπάρχει συμφωνία και είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι. Έχετε συγκρατημένοι αισιόδοξοι. Σχέδιο, πλάνο έχετε, στην περίπτωση που δεν καταλήξουμε στη συμφωνία. Απεκλείεται, και να είχαμε να σας το πω. Και θα ήμουν ηλίθιος να το ρωτήσω. Που απαντήσατε έτσι, κύριε Υπουργέ, ηλίθιος. Άρα υπάρχει. Υπάρχει και δεν το ξέρω. Ναι. Δεν είναι. Θα ήμουν και ηλίθιος να ρωτήσω ποιο. Κοιτάξτε, όταν εργάζεται κανείς για το Plan A και εργάζεται με μεγάλη συνέπεια, επαναλαμβάνω και με κάποιους συμβιβασμούς, το να ας πούμε βάζει στα πόδια του και άλλα ερωτήματα που έχουν σχέση με άλλα πλάνα θα ήταν λάθος. Ο Σόιμπλε σας έριξε πεπονόφλουδα προχθές που είπε κάντε δημοψήφισμα. Έχουμε πλήρη γνώση των απόψεων που υπάρχουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στους θεσμούς. Και πιστεύουμε ότι και για δικό τους καλό, για δικό τους συμφέρον, δεν μπορεί παρά να προχωρήσουν σε μια συμφωνία που θα έχει αφαιρεθεί, και προσέξτε το αυτό, και η τελευταία και το τελευταίο πρόσχημα ότι από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης δεν υπήρξαν κοστολογημένες προτάσεις. Αυτό θα αφαιρεθεί, δεν θα υπάρχει κανένα φύλος οικής για να περάσουμε, ας πούμε, σε μια επίρρηψη ευθυνών ότι οδηγήσατε τη χώρα εδώ ή εκεί. Από εκεί και πέρα, αν έχουν για πολιτικούς λόγους απολύτως και γεωπολιτικούς και άλλους αποφασίσει κάτι κακό, αυτό θα το δούμε τότε και θα το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Ζήσαμε την αγωνία, δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε τη δόση. Τελικά βρήκαμε τα λεφτά από την Τράπεζα Ελλάδος, τα πληρώσαμε τα λεφτά. Με έναν τρόπο. Βρέθηκε με έναν τρόπο. Πάντως όχι από μισθούς συντάξεις, όχι από αυτά που έχει η κυβέρνηση. Αν δεν τα πληρώναμε χθες, θα γινότανε. Κοιτάξτε, αν δεν τα πληρώναμε. Υπάρχει ένα διάστημα 30 ημερών για να καταγραφεί ως πιστωτικό γεγονός, αλλά από πριν είτε έτσι αλλιώς διαμορφώνεται ένα κλίμα το οποίο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά αυτή είναι η αντιπαράθεση που γίνεται και γι' αυτό έχουν και πολύ μεγάλο άδικο όσοι φίλοι, εγώ το λέω καλοπροαίρετα, από όλα τα κόμματα θεωρούν ότι παίζουμε ή ότι κοροϊδεύουμε ή ότι προσχηματικά. Όντως δεν υπήρχαν τα λεφτά πάντως. Τα επιπλέον, από πού να υπάρχουν, γιατί να είναι δυνατόν να υπάρχει κανένα 2 δις κάθε μήνα για το δούνο του επιπλέον, τότε θα ήμασταν μια πάμπλουτη χώρα. Είναι το μόνο ιστορικό παράδειγμα, κύριε Παπαδάκη, αυτό να το λέτε κάθε μέρα από την εκπομπή σας. Είμαστε ιστορικά το μόνο παράδειγμα χώρας, το είπατε νομίζω και με τους προηγούμενους συζητητές, που αποχρεώνει με απόλυτη ας πούμε, συνέπεια στα όρια του να λέει ο άλλος καλά βλάκες είστε, και να μην παίρνει από τον Αύγουστο τίποτα από τα υπεσχημένα ή από τα δικά μας λεφτά. Έχετε καταλάβει ότι μιλάμε για μονομερή σχέση. Κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ είχαν πει ότι δεν τα θέλουν τα λεφτά. Μα μιλάω για τα κονδύλια που είναι δικά μας. Δεν μιλάω για το 7. Δεν μιλάω για τα 7 δις. Δεν λέω για τη δόση. Δεν είδα το 1,9 ακόμα και ο κύριος Σαμαράς. Το ζήτησε, ας πούμε, από το Λαϊκό Κόμμα, βγαίνοντας το 1,9, το 1,2, άλλα ποσά συμμετοχή στο πακέτο Ντράγκη. Έχετε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή μοιράζεται, άσχετο αν θα είναι αποτελεσματικό για την κατάσταση που βρίσκεται η Ευρωζώνη, μοιράζεται 1-3 ευρώ από το πακέτο Ντράγκη. Και μας έχουν αφήσει απ' έξω και τα παίρνουν οι χώρες, οι οποίες παίρνουν με μηδενικό επιτόκιο, παίρνουν δανεικά. Αυτές οι χώρες, οι πάμπλουτες, θα έλεγε κανείς. Παίρνουν ποσοστό κάθε μήνα από το πακέτο Ντράγκη, από το 1-3, και έχει αφαιρεθεί η Ελλάδα που δανείζεται με 3,8. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν. Αυτό δεν είναι μονομερείς ενέργειες από εκείνη την πλευρά. Δηλαδή, ηθικά ως χώρα, και αυτό πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Ηθικά ως χώρα, λέω εγώ, όχι ως ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβέρνηση, είμαστε πολύ ψηλά σε αυτή τη μεγάλη αντιπαράθεση που γίνεται τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν ιδιαίτερα ανθρώπους που με πολύ μεγάλη δυσκολία μπορούν να ζήσουν όπως είναι. Αυτοί που παίρνουν το επίδομα θέρμανσης, αυτοί που παίρνουν το ελάχιστο κεκτημένο εισόδημα, αυτοί που περιμένουν κάποια χρόνια τα προνοιακά επιδόματα και όπου υπάρχει μια καθυστέρηση στη χορήγησή τους. Στα προνοιακά όχι, δίνονται τώρα, ήδη δίνονται. Δόθησαν από την προηγούμενη Παρασκευή 113 εκατομμύρια. Ήδη δίνονται. Αλλά υπάρχει μια καθυστέρηση. Και ο ελληνικός λαός δεν συναναστεί. Κυρίως δεν υπάρχει αποκατάσταση. Κοιτάξτε, στα υπεσχημένα καθυστέρηση δεν υπάρχει, αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν υπάρχει αποκατάσταση
έστω και καταλήγω όπως θα θέλαμε, πέραν του πακέτου της ανθρωπιστικής κρίσης, πληγών μεγάλων πάνω στο σώμα της κοινωνίας που είχαν μείνει ανέγκυχτες και αθεράπευτες. Δηλαδή, εμείς θα θέλαμε μια πολιτική. Θα θέλαμε, ας πούμε, να έχουμε τη δυνατότητα να γίνει αναθεώρηση του προϋπολογισμού το καλοκαίρι. Γι' αυτό, ας πούμε, βάζουμε τα ρέστα μας σε αυτή τη μεγάλη συμφωνία. Βγάλτε μια λίστα όμως και να πείτε για αυτά και για αυτά και για αυτά και για αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα. Ξέρετε, γιατί ο κόσμος ζητάει. Τα γνωρίζει ο κόσμος, αλλά μπορούμε να τα πούμε ξανά. Αλλά σας λέω, είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή πρέπει, παραδείγματος χάρη, να υπάρχει πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Να σας πω κάτι που αφορά και τον τομέα μου και το είπαμε και στο Υπουργικό Συμβούλιο χθες. Δεν είναι δυνατόν το σύνολο των χρημάτων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω μιας, να μην πω τη λέξη κόλπο, μέσω μιας περιγραφής να το παίρνουμε από το ΕΣΠΑ στο όνομα της ενίσχυσης των ανέργων γυναικών, ενώ είναι για τα παιδάκια. 183 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι. Αν μας πάρουν χαμπάρι, θα μας τα στήσουν και πίσω. Βρε, καλά, σιγά μήπως δεν το έχουν πάρει. Ναι. Λοιπόν, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, παραδείγματος χάρη για την αυτοδιοίκηση, ήταν 870 εκατομμύρια και έχει γίνει 160. Δεν υπάρχει. Δεν άρα υπάρχει. Δεν υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή, δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν είναι μόνο ΕΣΠΑ, ταμεία κτλ. Δεν υπάρχουν λεφτά. Πρέπει η χώρα, η χώρα να μην δίνει, δηλαδή να παγώσουν το κοχρεολύσια, καταλάβατε. Δίνοντας αυτά τα 700, τα 300, τα 200, δεν μπορούμε να κάνουμε κοινωνικό. Μας τελειώνει ο χρόνος όσο δυνατόν γρήγορα, γιατί ήδη έχει μηδενιστεί. Βεβαίως. Στουρνάρας να φύγει. Εσείς μάλιστα είστε και σκληρός. Για το θέμα του Στουρνάρα. Να έρθει στο ύψος της αποστολής του, που το ξέρει πάρα πολύ καλά, διότι έχει διαδραματίσει σε πρώτους ρόλους, για αυτή την κρίσιμη φάση που περνάει η χώρα. Αυτό είναι το μήνυμα που δώσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πιστεύετε δηλαδή ότι ο κύριος Στουρνάρας σαμποτάρει αυτή τη στιγμή τη χώρα για τον κύριο. Δεν είναι καθόλου ένθερμος στη στήριξη αυτής της προσπάθειας στην κρίσιμη φάση που έχει φτάσει. Περί αυτού πρόκειται. Δεν σαμποτάρει, ούτε θα έλεγα περί πέμπτης φάλαγκας. Αλλά εδώ χρειάζεται να δώσουμε. Θα ζητάγατε ευθέως την παραίτησή του. Αυτό είναι θέμα Πρωθυπουργού και Κυβερνητικού Συμβουλίου. Θα του προτείνατε λοιπόν. Θα προτείνατε στο Υπουργικό Συμβούλιο την παραίτηση. Εγώ θα πρότεινα αυτό που σας είπα. Εγώ θα πρότεινα αυτό που σας είπα. Ότι να καταλάβει ο κύριος Στουρνάρας, το έχει καταλάβει, είναι πανέξυπνος άνθρωπος, ότι πρέπει να έρθει στο ύψος των περιστάσεων, συμμετέχει στην ΕΚΟΥΤΟΥ, δηλαδή στο Συμβούλιο, στο Euro, στο ECOFIN, δηλαδή είναι μέσα στα πράγματα. Είναι ένας παράγων υπαρκτός. Μάλιστα. Μέσα σε θέσεις που τώρα διαδραματίζεται όχι το ελληνικό δράμα αλλά η ελληνική αναγέννηση όπως θα θέλαμε εμείς. Πρέπει η παρουσία του να μην περνάει στα ξόφαλτσα ούτε σε δεύτερους ρόλους. Θετικά μιλάω λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για τη χώρα.